με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Κάθε Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, εδώ στο Κόκκινο. Ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συναντούν πρόσωπα που αγαπούν, που κάτι έχουν να μας πούν. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Μουσική σήματος Δάφνης Αλεξάνδρη. Κάθε Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, εδώ στο Κόκκινο. Λοιπόν, να συνδεθείτε με εμάς τώρα εδώ, με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου που ακούτε τη φωνή της αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ, τόση ώρα παρακολουθούσαμε και εμείς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Φρανσουά Ολά να τοποθετούνται γύρω από την πραγματικότητα που μας αφορά και μας απασχολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και κοιτάμε και εμείς να δούμε πραγματικά τι μας επιφυλάσσει αυτός ο χειμώνας. Αναζητώντας φως στο τούνελ. Αναζητώντας φως στο τούνελ. Και υπήρχαν διάφορα ζητήματα και το ζήτημα του ελληνικού χρέους, γιατί αυτό αφορά αυτό που λέμε ελληνική κρίση, καθημερινότητα και την ανόρθωση στην κυριολεξία του Έλληνα, που στα 5 χρόνια βρίσκεται σε ένα κλειό και σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χάσαμε περίπου 20.000 έκαστος, αλλά και τα ζητήματα της προσφυγικής κρίσης που για σκεφτείτε. Δείτε τώρα τι γίνεται σε όλα τα σύνορα, υποκαθεστώς βροχής, καταιγίδας κλπ. Και το χειμώνα που έρχεται. Ναι, ναι, και τα χειρότερα που έρχονται μπροστά. Η εκπομπή μας έχει τον τίτλο «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και κάθε φορά καλούμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούμε, και η Αλεξάνδρα και εγώ, ότι κάτι έχουν να μας πούν. Κυρίως γιατί μέσα σε αυτό το χαοτικό πλαίσιο βρίσκουν κουράγιο και δύναμη και πράττουν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το φρεσκάρουμε στο νου μας κάθε φορά, ότι το όνειρο μπορεί να κυνηγέται, μπορεί να διώκεται, αλλά έχει έρθει για να μας δώσει ένα κεφάλαιο προσωπικό, το οποίο μπορεί να είναι η ολοκλήρωση, η χαρά, η δημιουργία, η υπενθύμηση ότι το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή πρέπει να αφήσει κάτι όμορφο. Ήδη ένα νεαρό αγόρι που είναι κοντά μας, είναι σκηνοθέτης του κινηματογράφου, τον τελευταίο καιρό έκανε αισθητή την παρουσία του, όχι μόνο επειδή βραβεύτηκε, αλλά επειδή βρήκε το κουράγιο, ξεκινώντας από το μηδέν, να κάνει αυτό που αγαπά και κατάλαβε ότι είναι το ταλέντο του, κινηματογράφο. Έχει φέρει μάλλον στην επιφάνεια μια νύφη, την καλύτερη νύφη. Μετά ασχολήθηκε με μια ταινία, ο τίτλος της είναι «Το χαμομήλι», και νομίζω τώρα καταπιάνεται με ένα τρίτο εγχείρημα που είναι τα γενέθλια, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ έχει ολοκληρώσει βέβαια και μια από τις ταινίες που αφορούν ένα εθιμικό δίκαιο στην Αλβανία, που αφορά τον κύκλο του αίματος, η βεντέτα που θα λέγαμε εμείς εδώ, με τον τίτλο «The Time of a Young Man About to Kill». Να δώσουμε το όνομά του, είναι ο Νεριτάν Ζιντζηρία. Καλώς ήρθες, Νεριτάν. Καλώς σας βρήκα. Και παρόλο που είμαστε με μικρότερο χρόνο από ότι μας ανήκει σε αυτό την ωραία μας συνάντηση, θέλουμε να σε καλωσορίσουμε και να σου δώσουμε το βήμα. Έχω τη χαρά να έχω διαβάσει τις συνεντεύξεις σου, τα ωραία ελληνικά σου και κυρίως τον ωραίο εσωτερικό κόσμο που έχεις και τη δυνατότητα να τον αρθρώνεις. Διάβασα λοιπόν ότι το 2008 ήταν στο 35ο Φεστιβάλ Δράμας, ήταν το πρώτο βραβείο που πήρες για την καλύτερη νύφη. Ναι, μάλιστα. Ωραία, η διάρκεια της λοιπόν ήταν 15 λεπτή. Μάλιστα. Και πες μας την ηλικία που είχες την ώρα που πραγμάτωσες αυτή την ταινιούλα σου, που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ της Δράμας, και όχι μόνο εκεί, και έχει πάρει μέρος και σε 35 ακόμα φεστιβάλ. Την καλύτερη νύφη την έκανα. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρέστε για τη φωνή μου. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Είναι χειμώνας, είναι δικαίωμά σου να έχεις κρυώσει. Έκανα την καλύτερη νύφη όταν ήμουν 17 στα 18 και συμμετείχε στο Φεστιβάλ Δράμας και έφυγε με μια διάκριση, και τότε συνέχισα στο Χαμομήλι, που εκείνο ήταν ουσιαστικά που έφερε τα περισσότερα ταξίδια
Λοιπόν, Ερυτάν, έχεις γεννηθεί το... Αυτές οι χρονολογίες υπάρχουν, το 1989 και έχεις έρθει στην Ελλάδα το 92. Ναι, κάπου εκεί. Θέλεις ο ίδιος να μας αυτοπαρουσιαστείς, γιατί τον Ερυτάν παραπέμπει ότι δεν είσαι ελληνικής υπηκότητας. Πάμε λοιπόν, αν σε ρωτούσε κάποιος ποιος είσαι, τι θα μας έλεγες λοιπόν? Ω, πολύ μεγάλη ερώτηση. Δεν ξέρω βέβαια ποιος είμαι, αλλά δεν έχεις, θα προσπαθήσω. Πώς ξέρεις εσύ, Αλεξάνδρα, ποια είσαι? Είσαι φίλη μου πάντως. Δεν έχει σημασία. Είμαστε όλοι φίλοι. Γεννήθηκα έναν ωραίο Απρίλιο του 1989 στα Τυρανά της Αλβανίας. Είμαι πρωτευουσιάνος δηλαδή, δεν είμαι οτικιώδη. Και οι γονείς μου μετανάστευσαν στην Ελλάδα λίγο καιρό αργότερα. Μέναμε τα πρώτα χρόνια στο Νέο Κόσμο, σε μια πάρα πολύ όμορφη συνοικιακή κατάσταση. Και το 98 πήγαμε στον Άγιο Παντελεήμονα. Κοίτα, την ίδια διαδρομή έκανε και η δική μου οικογένεια. Στο δημοτικό ήμουν στο Νέο Κόσμο και στο γυμνάσιο βρέθηκα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ήμουν πολύ τυχερός, ήταν είναι πάρα πολύ ωραίες περιοχές. Πολύ ωραίες. Ο Άγιος Παντελεήμονας τότε είχε τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα, δηλαδή αποτελείται από ομάδες κρούσης που κυνηγούν τους μετανάστες και είναι τόπος φόβου για τους περισσότερους, και με τη γνωστή παιδική χαρά που δεν επιτρεπόταν στα παιδιά των αλλοδαπών να τη χρησιμοποιήσουν. Δεν ήταν τόσο. Νομίζω έχει παρεξηγηθεί η περιοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ πάντα τον Άγιο Παντελεήμονα τον θυμάμαι και τον έχω μέσα μου όπως τον βλέπω. Είναι μια πολύχρωμη γειτονιά γεμάτη νέους ανθρώπους. Από κόσμο, από και, παιδιά. Ναι, βέβαια. Όταν ήρθαν κιόλας το τρίτο ρεύμα μεταναστών στην Αθήνα, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, άνοιξαν τα μαγαζάκια τους και βλέπεις τα παιδάκια τους και κάπως ξαναζωντάνεψε. Και νομίζω αυτή είναι και η δύναμή της. Οπότε, ναι, φυσικά υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, μιας και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε, για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχαν κάποια μικρά, αν θέλετε, κρούσματα, αλλά ήταν μικρά. Τότε. Ναι, το σχολείο σου εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα ήταν. Το σχολείο μου, το δημοτικό μου ήταν το 150 που είναι απέναντι από το Τριανό Σκοδρικτόνο και μετά πήγα στο 60 στην Κυψέλη. Ωραία. Ο δρόμος πάντως που όρισε τη ζωή σου είναι η οδός Σκοδρικτόνο και ο κινηματογράφος Τριανών. Διάλειμμα και μετά θα το πιάσουμε. Εδώ θα βάλουμε το ραντεβού μας αμέσως μετά. Τις διαφημίσεις. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, εδώ στο μικρό χρόνο που έχουμε για την κουβέντα μας, και από ό,τι βλέπουμε με τα αυτοκίνητα μέχρι τη Βουλή έχουν ήδη μεταφερθεί οι καλεσμένοι μας, οι επίσημοι και επίτιμοι, και είχαμε μείνει με το φίλο Νεριτάν Ζητηρία, που είναι ο δικός μας επίσημος προσκεκλημένος εδώ στο στούντιό μας, στο Κόκκινο. Να του θυμίσουμε λοιπόν το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου Τριανών, ο οποίος έγινε η αιτία να φανερωθεί μέσα του το δικό του ταλέντο, ο δικός του προορισμός ζωής, που ήταν το να εκφραστεί μέσα από την εικόνα, από τη σκηνοθεσία, από το σενάριο, γιατί νομίζω μόνος σου γράφεις και το σενάριο από τα ταινιάκια που ήδη έχουμε δει και περιμένουμε με αγωνία και την μεγάλου μήκους ταινία σου. Άρα εκεί μπήκε στο μαγικό κόσμο αυτής της γλώσσας της κινηματογραφικής, γιατί όπως είδα και με μεγάλη τρυφερότητα, η αδελφή σου δούλευε στο Τριανόν και εσύ χωνόσουν εκεί μέσα και μαγευόσουν από τις πολύ ωραίες ταινίες, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν πάντοτε μερακλείδες όπως οι άνθρωποι που δούλευαν τον κινηματογράφο Τριανών και φέρνανε την αφρόκρεμα crème de la crème, μια και είναι και ο Φρανσουά Ολάν εδώ, των ταινιών των μεγάλων δημιουργών της 7ης τέχνης. Πες μας λοιπόν με το καλό τη φωτιά που σου άναψε η μεγάλη οθόνη και ο μαγικός κόσμος των σκηνοθετών του κινηματογράφου, και έτσι βρήκες κουράγιο και διεκδίκησες το δικό σου βήμα δημιουργίας. Ποιος εργαζόταν στο Τριανόν? Πήγαινες για να παρακολουθήσεις κινηματογράφο, ήταν κάποιος συγγενής σου εργαζόμενος? Βασικά δεν. Πήγα από ατύχημα. Δηλαδή πήγα για τις σοκολάτες και για το popcorn. Και οι επισκέψεις. Και τις γρανίτες. Και τις γρανίτες, που οι γρανίτες, θέλω μου. Έχω φάει τόση γρανίτα στη ζωή μου. Οι επισκέψεις είχαν πάρει έναν αυστηρό ρυθμό πλέον και ντρεπόμουν αφάνταστα πολύ τον ιδιοκτήτη, τον Λεωνίδα Παπαγεωργίου, ο οποίος έτσι εκτέλεσε και χρεημέντορα. Και κάποια στιγμή είπα ότι θα πρέπει να μπω μέσα στην αίθουσα, τουλάχιστον να φανεί ότι έρχομαι και για τις ταινίες.
Και εκεί, ναι, το πρώτο διάστημα δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπα. Αλλά παρόλα αυτά. Από τον κινηματογράφο, τα είδη κινηματογράφου που έβλεπες, σε εγωίτευαν περισσότερο οι, ας πούμε, ευρωπαϊκές ταινίες ή ταινίες τότε που θυμάμαι, ας πούμε, μπορούσαμε να δούμε, που μπορεί να ήταν και από το Ιράν, μπορούσε να είναι, ξέρω, από την κεντρική Ευρώπη, τουρκικές ταινίες, δηλαδή τι σου μιλούσε πιο πολύ σαν γλώσσα κινηματογραφική? Από τις πρώτες ταινίες που είχα παρακολουθήσει ήταν κάποιες επανεκδόσεις, κυρίως γαλλικές. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν είδα για πρώτη φορά ταινία του Μπρεσόν, ήρθα αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα με την οποία ήξερα μέχρι τότε. Ρομπέρ Μπρεσόν, λοιπόν. Ναι, το Μπαλτάζαρ. Και όταν είχα δει αυτό, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να με. Ναι, να σου γίνει τέτοιο έναυσμα. Να μπει τόσο πολύ μέσα μου, διότι κράτησα τις εικόνες και εθίστηκα και ξανά έμπαινα. Και πλέον από εκεί που έπαινα μόνο τις σοκολάτες, έπαινα βέβαια, δεν σταμάτησα να παίρνω σοκολάτες. Απλά έμενα περισσότερη ώρα στην αίθουσα. Δούλευε η αδελφή μου 10 χρόνια περίπου. Οπότε το Τριανόν ήταν πάντα εκεί για μένα. Ήταν ένας χώρος φιλόξενος και ήταν ένα δεύτερο σπίτι. Μένω ακριβώς απέναντι βασικά από το Τριανόν. Οπότε όταν ελληνικιώθηκα. Άρα το ραντεβού σου ήταν, τι να πούμε δηλαδή, η απέναντι πόρτα. Ναι, δεν μου τα έφερε η αδελφή μου, θα έπρεπε να πάω εγώ. Και επειδή ντρεπόμουν να έμπαινα μέσα, οπότε στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν με τοπική σύγκρουση, ήταν σκληροπυρηνικό σινεμά. Μιλάμε τώρα για το σινεμά δημιουργού, επανεκδόσεις, τουρκικό, ιρανικό σινεμά. Τα κεράσια του Κιαροστάμι. Ναι, αυτό είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες. Αλλά ναι, ήταν τότε στα ντουζένια του και εγώ το πρόλαβα καθώς έλεγε. Άρα για σένα το ότι τέλειωνες το γυμνάσιο, οι γονείς σου είχαν επιθυμία να γίνεις ένας επιστήμονας, νομίζω νομικός. Ναι, βέβαια. Να μπεις στο πανεπιστήμιο νομικό. Και να γίνεις νομικός. Εσύ όμως έπρεπε εκείνη την ώρα να πιάσεις την ευκαιρία και να πεις εγώ δεν είμαι γι' αυτό, αλλά θα σας αποδείξω γιατί είμαι. Και έτσι σήκωσες τα μανίκια και άρχισες να ψάχνεις τρόπο να υλοποιήσεις το πρώτο σου ταινιάκι. Έτσι δεν είναι? Και αντί για πανελλαδικές φτιάχνεις ταινία, λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να γίνω rockstar. Ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική. Ήμουν πάρα πολύ κακός με τη μουσική, αλλά ήθελα πραγματικά να κάνω πράγματα στη μουσική. Και το να είσαι σκηνοθέτης λόγω του. Λόγω του Τριανών το θεώρησα πάρα πολύ εύκολο. Και ήμουν πολύ καλός μαθητής μέχρι την πρώτη ηλικία μου. Είχα υπάρξει απουσιολόγος. Στην δεύτερη ηλικία υπήρξε μια σχετική πτώση και στην τρίτη δεν πατούσα καν. Οπότε έλεγα διάφορα ψέματα ότι έχω αφήσει τη φίλη μου έγκυο και το καθεξής και όλα αυτά. Με βοηθούσαν οι φιλολογοί μου βέβαια που με θυμόντουσαν ως καλό μαθητή και απορούσαν τι έχω στο παιδί. Οπότε έλεγα πρέπει κάπως να τους αποδείξω ότι εγώ δεν είμαι να ακολουθώ την ακαδημαϊκή οδό και πρέπει να παράξω κάτι. Οπότε θεώρησα ότι θα κάνω μια ταινία γιατί το κάνουν όλοι και είναι σχετικά. Το ότι είναι εύκολη διαδικασία. Ναι, το ότι είναι μια εύκολη διαδικασία. Τώρα το ότι το κάνουν όλοι, πού σου ήρθε σένα? Γιατί δεν είναι και κάτι. Επειδή με τους ανθρώπους που έβλεπε στο Τριανό, θεώρησα ότι όλοι ασχολούνται με την τέχνη. Θεώρησα πάρα πολύ εύκολο, ομολογώ. Και μάλιστα τότε έλεγα ότι δεν μπορώ να την κάνω με σπουδαστές την ταινία. Πρέπει να την κάνω με σοβαρούς επαγγελματίες, ώστε οι γονείς μου να καταλάβουν ότι εγώ μπήκα στη διαδικασία να βρω ανθρώπους που θα με εμπιστευτούν για να υλοποιηθεί το εγχείρημα και όχι. Πάντως παρακάτω στην οδό Ιουλιανού εκεί πέρα είναι η σχολή μεγάλη του γένους σχολή που λέμε όλοι όσοι έχουν κάνει σινεμά, η σχολή Σταυράκου. Δεν πέρασες από εκεί μέσα από τα θρονία αυτά? Καθόλου, καθόλου. Είσαι κανονικά αυτοδημιούργητος που λέμε. Δηλαδή εσύ και η φαντασία σου και ο εσωτερικός σου κόσμος είναι αυτός που σε οδήγησε. Και φυσικά καταλυτικό ρόλο σε όλο αυτό έπαιξε και ένας πολύ καλός οικογενειακός φίλος, ο Γιάννης Λιμάνη, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης και ήταν αυτός που έφερε μια εσωτερική ενεμία ανάμεσα σε μένα και την οικογένειά μου. Ωραία. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που πρέπει να. Δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο. Ξεκινάει σε λίγο. Είμαστε συνδεδεμένοι. Βλέπουμε λοιπόν την ΕΡΤ με το που θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις του Γάλλου Πρωθυπουργού αλλά και του Φρανσουά Ολάντ. Εννοείται ότι θα συνδεθούμε. Συνεχίζουμε εμείς την κουβέντα μας. Εγώ θέλω να δώσω ξανά τα ονόματά μας. Είναι ο Νεριτάν Ζιντζηρία, ο οποίος είναι νεαρός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Έχει προλάβει να έχει διακρίσεις. Λοιπόν, επειδή η κουβέντα μας διήρκησε μόνο ένα τέταρτο, νομίζω και πρέπει να συνδεθούμε με τη Βουλή. Νομίζω ότι η συζήτηση με τον Νεριτάν θα συνεχιστεί ούτως ή άλλως και θα έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα την εκπομπή που θα ηχογραφήσουμε τώρα με τον Νεριτάν να τη συνεχίσουμε, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν μία ταινία η οποία έχει να κάνει και με το εθνικό δίκαιο της Αλβανίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Μουσική σήματος Δάφνης Αλεξανδρή. Με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Εδώ, στους 105 και 5. Στο κόκκινο. Καλό σας βράδυ.